Κλείνουμε σήμερα τον κύκλο των εκπομπών που η τηλετόρα, τολμώ να πω, χάρισε σε εσάς, προσέφερε σε εσάς, ώστε να αγγίξει την ευαισθησία σας για όσα δεινά μαστίζουν σήμερα την ελληνική κοινωνία και άλλοι ή οποιοιδήποτε άλλοι από κάθε χώρο δεν θίγουν. Τα δεινά τα οποία όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και περισσότερα. Έχουμε μιλήσει για αρκετά θέματα. Το τελευταίο που είχαμε θίξει ήταν τα ναρκωτικά και η ομοφιλοφιλία. Το θέμα ομοφιλοφιλία το κλείσαμε, αν και δεν κλείνει σαν πρόβλημα από την πλευρά του ότι χρειάζεται οπωσδήποτε στεναρή αντιμετώπιση από την ελληνική κοινωνία, διότι είναι και αυτό ένα παρακλάδι της ύψεως που εμφανίζει ο τόπος. Το θέμα των ναρκωτικών θα το ολοκληρώσουμε σε λίγο και αμέσως μετά θα περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα με το οποίο αρχίσαμε προ ενός και πλέον μηνός τις εκπομπές αυτές, με το θέμα το περίφημο του χαράγματος του θηρίου, το 666, το barcode system όπως ονομάζεται, και δια του οποίου προβλέπεται, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των περισσότερων ανθρώπων που θέλουν να σκέπτονται αντικειμενικά και να εκφράζουν λόγο αντικειμενικό, γιατί παίζει ρόλο και αυτό, να μην σκέπτεσαι μόνο αντικειμενικά, αλλά να το λες κιόλας. Για να μας φακελώσουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας φακελώσουν. Να μας φακελώσουν για να προχωρήσει μετά πιο εύκολα το σχέδιο του κέντρου που επιδιώκει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως τον έλεγχο των κοινωνιών. Εν προκειμένου για την ελληνική κοινωνία θα είναι ο λόγος σήμερα, για το barcode system, το 666 και τα παραπλήσια τις άλλες μεθόδους με τις οποίες επιδιώκεται τούτο, και χωρίς να υπάρχει άλλο πρόβλημα απλώς σας αναγγέλω εκ προημίου ότι η κυρία Δουράκη θα διακόψει για λίγο τις εκπομπές τις οποίες είχα την τιμή να κάνει μαζί μου, είχε την τιμή η τηλετόρα να φιλοξενεί αυτή την αγωνίστρια της Ορθοδοξίας, διό τον απλούστατο λόγο ότι προετοιμάζεται και ήδη εντός των επόμενων ημερών αναχωρεί για μια μεγάλη περιοδία στην επαρχία, όπου με ομιλίες θα προσπαθήσει κατά τόπους να ξυπνήσει αυτές τις ευαισθησίες που είπαμε και από κοντά, όπως λέμε, διαζώσεις, όχι μόνο δια της τηλεοψίας. Αγαπητοί φίλοι, σε ένα βαθύ από την πλευρά του ρήγματος που έχει παρατηρηθεί στην κοινωνία μας επίπεδο, απίθμενο επίπεδο, είναι διαπιστωμένο πως προχωρούμε μέσα στη σύψη. Σε λίγες ώρες, σε 2-24 ώρες, ξημερώνει η 29η Μαΐου 1994. 29 Μαΐου 1453 είχαμε ως γνωστόν την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Τότε, πριν πέσει το Βυζάντιο, πολύ πριν, μάλλον να πω καλύτερα, είχε παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο. Η σύψη σε όλους τους τομείς. Το ίδιο γίνεται και σήμερα και μπορώ να πω με πιο πολύπλοκες μεθόδους, οι οποίες προχωρούν στον ίδιο στόχο, στο να χτυπηθεί ο ελληνισμός. Τότε τραντάχτηκε, κινδύνεψε και παραλίγο να εμφανιστεί το έθνος. Σήμερα πάλι δέχεται τρανταγμούς και έξωθεν και έσωθεν. Το πρόβλημα τότε που είχε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν το μεγαλύτερο, το εκ των ένδων. Δεν είναι τη στιγμή να προχωρήσω σε ανάμνηση εκείνης της θλιβερής περίοδου, αλλά τούτο που έχω να πω είναι ας προσέξουμε όλοι, γιατί περίπου τα ίδια δείγματα εμφανίζει εδώ και αρκετό καιρό η ελληνική κοινωνία. Και αν τότε ακούστηκε το «εάλλο η πόλης» για την Κωνσταντινούπολη, σήμερα μπορεί να ακούσουμε κάποια στιγμή, χωρίς να το πολυκαταλάβουμε, το «εάλλο η Ελλάς» από πίστους όσους παράγοντες.
Και αυτή τη φορά πολύ φοβούμαι ότι το έθνος δεν θα έχει έστω τους πυρήνες αντιστάσεως που έστω και τότε υπήρξαν. Γιατί τώρα η επίθεση είναι πολύ πιο μεθοδευμένη, είναι πολύ πιο σκληρή και ενισχύεται και από την τεχνολογία. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν εγώ τελειώνω. Κυριολεκτό όταν λέω είναι βαθύ το ρήγμα που εμφανίζει η ελληνική κοινωνία και σήμερα όπως είπα θα έχει τον λόγο η κυρία Δουράκη ως επιτοπλίστων με κάποιες δικές μου παρεμβάσεις. Τιμή σένε και να αν θέλετε για τον λόγο του ότι όπως είπα αποχωρεί και θα επιστρέψει σε λίγες εβδομάδες, δεν ξέρω ακριβώς, όταν τελειώσει την περιοδία της, να συνεχίσουμε αυτές τις εκπομπές, τις οποίες θεωρώ ότι είναι από τις πλέον χρήσιμες για την ελληνική οικογένεια και για το έθνος μας. Κυρία Δουράκη, όπως ακούσατε, προανήγγειλα και την αναχώρησή σας ακόμη. Θα ήθελα να αρχίσετε από αυτό, μην τυχόν και θεωρηθεί από τους τηλεθεατάς ότι κάπου οι δυο μας ή με την τηλεόραση είχατε το παράπονο ότι δεν σας άφησε να μιλήσει. Και όπως ξέρετε, να μιλήσετε και όπως ξέρετε η τηλεόραση η δική μας ειδικά και με πολλούς τρανταγμούς αφήνει εννοώ τρανταγμούς από πλευράς διαμαρτυριών και αυτά να λέγονται όλα ναι, από ένα σημείο και μετά σας παρακαλώ και εσείς να προστατεύετε την τηλετόρα. Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, εγώ θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το κανάλι, τον κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο και τον κύριο Ζεφυρακόπουλο γιατί μέχρι τώρα συνεργασία δεν έχω κανένα παράπονο. Το έχω πει επανειλημμένως και στους δικούς μου ανθρώπους αλλά και από εδώ από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο ότι είναι το μόνο κανάλι που μας επιτρέπει και υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας. Είναι η αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Και μέχρι στιγμής βεβαίως ό,τι θέλουμε να πούμε το έχουμε πει. Δεν υπήρξε φήμωσης. Πολύ καλά. Αν υπήρχε φήμωσης δεν θα είμαστε εδώ τώρα. Πολύ καλά. Και με το καλό, πότε σκοπεύετε να γυρίσετε, κυρία Δωράκη, να έρθουμε στην επανασύνδεση τότε. Πρέπει να είναι τρεις εβδομάδες. Δηλαδή σε ένα μήνα περίπου θα είμαστε πάλι εδώ. Κυρία Δωράκη, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με το θέμα των ναρκωτικών. Κάντε τον πρόλογό σας, ό,τι θέλετε να πείτε πάνω στο γενικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και αφού ολοκληρώσουμε στα ναρκωτικά να προχωρήσουμε στο άλλο θέμα με το οποίο έχουμε εστιάσει την προσοχή μας σήμερα. Είναι το κυριότερο. Είναι και το κυριότερο. Εγώ θα ήθελα να πω προς όλους εσάς που μας ακούτε ότι ο έλεγχος πλέον έχει ξεφύγει παντελώς από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Αυτό εγώ το λέω σε όλες μου τις εμφανίσεις, σε όλες μου τις εκπομπές που έχουμε κατά καιρούς παρουσιαστεί ότι πλέον μας κυβερνάνε, είμαστε εντολοδότε. Η κυβέρνηση παίρνει εντολές από απ' έξω και τις εκτελεί. Λοιπόν, κράτος Βρυξελών από πίσω μας. Λοιπόν, Μάστριχτ εφαρμόζεται και πρέπει να γνωρίζουμε πλέον με πρόφαση και προπέτασμα καπνού τους πολιτικούς τους Έλληνες που υφίστανται ακόμα στο κοινοβούλιο το ελληνικό. Μας λένε ότι μας κυβερνάνε Έλληνες, ενώ στην ουσία δεν μας κυβερνάνε Έλληνες. Λοιπόν, αυτό πρέπει να φυπνήσει όλους εμάς και να καταλάβουμε, διότι σε λίγο το παιχνίδι θα γίνει πολύ σκληρό. Τα μέτρα που θα πάρθουν θα είναι εξοντωτικά για όλους εμάς. Ένα αυτό. Ήδη έχει διαφανεί, φαίνεται από τώρα, η επίθεση που γίνεται εναντίον της Ελλάδος, εναντίον της ιστορίας μας, εναντίον του πολιτισμού μας, εναντίον της γλώσσας μας, εναντίον της πίστεώς μας, της θρησκείας μας, εναντίον της παραδόσεώς μας. Γενικά τα πάντα βοούν ότι δεχόμεθα επίθεση και από απ' έξω, πανταχώθεν, και εκ των έσω. Και βεβαίως αυτοί οι κύριοι όλοι που θέλουν την εξόντωση και την εξαφάνιση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ιστορίας, της θρησκείας και προπάντων του ελληνοορθοδόξου πνεύματος, γιατί μην ξεχνάμε ότι ναι μεν η αρχαία Ελλάς έδωσε τα φώτα και έδωσε τον πολιτισμό, την δημοκρατία και το πνεύμα της ελευθερίας, αλλά 2000 χρόνια τώρα χριστιανισμού υπάρχει το ελληνοορθόδοξο πνεύμα που προσπάθησαν με παντίους τρόπους, μέσα από την παιδεία, μέσα από τα πανεπιστήμια, μέσα με αλλίωση και πλαστογράφηση της ιστορίας να περάσουν άλλα μηνύματα, άλλη παιδεία διαφορετική στα παιδιά μας και να πάψει να διδάσκεται η ελληνοορθόδοξη παιδεία όπως και έπαψε, δεν υφίσταται πλέον. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει όλοι εμείς
να αντιδράσουμε και να κάνουμε τον αγώνα μας μεμονωμένα, διότι κύριοι όλοι αυτοί που θέλουν την εξόντωσή μας με παντίους τρόπους φοβούνται τη γενική κατακραυγή. Αυτό είναι. Λοιπόν, εάν εμείς δείξουμε την αντίδρασή μας, την αντίθεσή μας, δηλαδή δώσουμε τη μάχη μας, με λίγα λόγια μας δουν μαχητικούς και όχι δειλούς, αδιάφορους, διότι αυτή η αδιαφορία έχει, θα την πληρώσουμε και ήδη την πληρώνουμε με αίμα. Θα την πληρώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Φαίνονται, ήδη διαφαίνονται όλα αυτά που έχουν συντελεστεί εις βάρος της χώρας μας και συνετελέστησαν γιατί το επιτρέψαμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως έχουμε συμμετοχή όλοι. Όταν αδιαφορούμε για τα περιοδικά που κυκλοφορούν, όταν αδιαφορούμε για το χάραγμα που συντελείται εις βάρος του Ορθοδόξου Ελληνικού λαού και της πίστεώς μας, το εβραϊκό χάραγμα, του σιωνισμού το χάραγμα, και εμείς έχουμε εντολή στην παράδοσή μας, στα βιβλία, στη θρησκεία μας, ότι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αποδεχθούμε τον αριθμό του θηρίου και εμείς περί πολλών τυρβάζομαι. Λοιπόν, από εκεί και μετά μας κάνει εντύπωση γιατί αυτοί όλοι οι κύριοι με τόσο γρήγορους ρυθμούς, έχοντας στο πλευρό τους σαν όπλο την τεχνολογία, προχωρήσανε έτσι γρήγορα διότι δεν αντιδράσαμε εμείς. Δεν αντέδρασαν οι πολιτικοί μας. Μας προδώσαν, είμαστε προδομένοι από όλες τις μεριές. Αυτό είναι η αλήθεια και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και πάντοτε βεβαίως εδώ μου επιτρέπουν να πω την προσωπική μου άποψη. Η προσωπική μου λοιπόν άποψη είναι ότι είμαστε μέσα σε μία σύψη, ότι όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα και ποτέ καλύτερα, δεν πρόκειται να καλυτερεύσει τίποτα. Ο ελληνικός λαός καλείται σε μία σκληρή ανελαίτη λιτότητα που πρέπει να εφαρμοστεί και όλα αυτά είναι τεχνητά και εις βάρος πάντοτε των πολλών, η ολίγη, η πλουτοκρατία θα κυριαρχήσει, όπως καταλαβαίνετε, εξόντωσης του εργατικού δυναμικού. Θα εξοντωθούν τα πάντα. Δεν θα υπάρχουν σε λίγο ούτε Έλληνες εργάτες, ούτε μεσαία τάξης. Αυτή που κρατούσε πάντοτε την Ελλάδα, την οικονομία, τα πάντα. Θα υπάρχουν οι ρακένδυτοι, όπως στη Βραζιλία, και οι πάμπλουτοι, η ολιγαρχία, δηλαδή αυτοί που θα είναι 10 οικογένειες που θα διευθύνουν τον τόπο και που θα έχουν υπογράψει το προσύμφωνο της προδοσίας, της παράδοσής μας, της ιστορίας μας και τα λοιπά. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα να συντελούνται και εμείς καθόμαστε σπίτι μας και δεν αντιδρούμε με τίποτα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αδιαφορία, μα μία αδιαφορία κομματώδης, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Κυρία Δουράκη, θα μου επιτρέψετε σε κομματώδη κατάσταση. Δύο πράγματα να σας πω. Το ένα είναι να κάνω μία προσθήκη, την οποία νομίζω πως και εσείς έτσι θα θέλατε να το διατυπώσετε, αλλά στη ρήμη του λόγου δεν το διατυπώσατε πλήρως, που λέμε. Μάλιστα. Γιατί ήσασταν στην κυριολεξία χήμαρος. Να πω το εξής. Κυρία Δουράκη, δεν είναι να αντιδράσουν μεμονωμένα μόνον οι πολίτες. Δεν είναι η αφύπνιση να έρθει σε μια εκάστη οικογένεια. Είναι και να υπάρξουν και ομάδες πολιτών που να φτιάξουν συλλόγους, να δημιουργήσουν. Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Κυρία Δουράκη, αυτά μπορούν να γίνουν. Διότι έναν, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό ακριβώς έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή. Η αδιαφορία δια τα κοινά. Έχει αναπτυχθεί η θεωρία του φιλαυτισμού. Ναι, δηλαδή αυτό εννοώ και εγώ. Δεν εννοώ από μόνος μου να κάνω τον αγώνα, να συγκεντρωθούμε δυνάμεις και αισθήσεις πολιτών. Αυτό είναι. Μεγάλο εχθρού. Διότι με τη θεωρία που εμπεδόθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, ο εαυτούλης μου και ας τον διπλανό να πνίγεται, με αυτόν τον τρόπο είναι το πρώτο σωστό βήμα από την πλευρά των εχθρών της Ελλάδος. Είτε έξω από τα σύνορα είναι, είτε μέσα στα σύνορα, γιατί έχουμε και μέσα στα σύνορα. Θέλουν διασπασμένους. Και ακριβώς να μην μπορεί να αντιδράσει. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η κάθε μία τάξη διαθέτει υγιείς κλόνους. Εννοώ δηλαδή ότι μπορεί στον πολιτικό κόσμο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέχρι στιγμής για τον Α ή Β λόγο έχουν υποταχθεί σε γενικότερα συμφέροντα και διαθέτουν ευαισθησίες. Κύριε Ζεφυρακόπουλε, θα μου επιτρέψετε ένσταση. Θα μου επιτρέψετε να πω. Εδώ ακριβώς για να ολοκληρώσω. Για τους πολιτικούς. Όλοι έχουν συνενέσει αυτή τη στιγμή σε αυτή την, θα μου επιτραπεί η λέξη, στην παράδοση ανεφόρων. Μάλιστα. Στην παράδοση ανεφόρων. Είναι προδοσία. Κοιτάξτε, μεγάλη, τεράστια, εθνική προδοσία. Να μου επιτρέψετε, και ο πνευματικός κόσμος έχει συνενέσει.
έχει συνενέσει, ενώ παρατηρεί, ας πούμε, η Ακαδημία Αθηνών τη σύψη την οποία υφίσταται η ελληνική κοινωνία, είπατε προηγουμένως για περιοδικά, θα δείξετε τώρα και άλλα, υποθέτω από όσα είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά και την παραπάνω. Σημασία έχει ότι δεν άκουσα εγώ μια διαμαρτυρία. Σέβομαι τους αθανάτους, σέβομαι την Ακαδημία, αλλά αυτή υποτίθεται πως είναι το απάβγασμα του ελληνικού πνεύματος. Εγώ από αυτούς απαιτούσα όχι να μόνο να έχουν το ρόλο και των τίτλων των διανθιστικών, αλλά από την πλευρά τους να αντιδράσουν. Εδώ οι κεφαλές, εδώ θέλω, εδώ, αυτό θέλω να και, μην επιτρέψετε. Όχι, και ολοκληρώνω. Ναι, θα το πείτε. Ναι. Και ολοκληρώνω τονίζοντας ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση από. Και από, όχι μόνο από τους πολίτες, από την κάθε οικογένεια, υπάρχουν υγιείς κλόνοι, όπως είπα, μέσα σε κάθε τομέα. Αυτοί οι κλόνοι δεν έχουν, πιστεύω, τουλάχιστον για μένα, δεν έχουν στερηθεί ζωής, ενώ πνευματικής και ευαισθησιών, αν θέλετε, στον ψυχικό τομέα, αλλά κάπου είναι εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις και μπορούν να ξεπεταχτούν. Βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι τα παιδιά πεθαίνουν από τα ναρκωτικά. Βλέπουν ότι οι νέοι μας ρέπουν προς την ομοφιλοφιλία. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχα κάνει και είχατε διαφωνήσει, και μου είχατε επιτεθεί κιόλας και καλά μου κάνατε. Όταν σας είπα ότι το επίσημο κράτος διακινεί τα ναρκωτικά, εσείς διαφωνήσατε. Εδώ είναι κοινό μυστικό ότι σε όλο τον πλανήτη οι επίσημες κυβερνήσεις διακινούν τα ναρκωτικά. Πόσο μάλλον εδώ πέρα τώρα με αυτά τα σκάνδαλα τα φοβερά που είδαμε, ο πρόεδρος, ο αρχηγός της πρόεδρος των συνδικαλιστών των φυλακών, αρχιφύλαξε, δεν ξέρω ποιος ήταν ο διευθυντής των φυλακών, τον ανακάλυψαν, δίπλα ο άλλος ο αστυνομικός μπλεγμένος και αυτός με οπλοστάσια μέσα κλπ. Λοιπόν, δεν είναι εδώ τα πράγματα, μυρίζουν από το κεφάλι. Η σύψης έχει φτάσει, δηλαδή εάν δεν υπήρχε σύψης στην κεφαλή, δηλαδή στην ιεραρχία πάντοτε για να βρωμήσει το οικοδόμημα πρέπει να αρχίζει από πάνω, δεν αρχίζει από κάτω. Λοιπόν, όταν η κεφαλή είναι βρώμικη, τα πάντα είναι βρώμικα. Λοιπόν, μοιραίος λοιπόν... Δεν υπενίσθεστε κάτι ορισμένο τώρα. Όχι, δεν θα πούμε ονόματα, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Εδώ μιλάμε για το επίσημο κράτος. Λοιπόν, όταν εγώ που ψηφίζω τον τάδε βουλευτή, του κάνω αυτές τις καταγγελίες, βλέπει ο κύριος βουλευτής που τον έχω ψηφίσει, ότι εμείς κάνουμε τις τάδε εκπομπές και καταγγέλουμε αυτά και αυτά και αυτά, ότι έχουμε μηνύσει προς την εισαγγελία πλημελιωδικών και έχουμε κάνει αγώνες επί αγώνων. Και για αυτοί κοφεύουν για τα θέματα των περιοδικών, για τα θέματα της ύψεως, για τα θέματα τα ηθικά, για τον γκρέμισμα των ηθικών αξιών, των ηθικών αξιών. Ναι, ναι, για τον αρχηγό της πίστεώς μας που χλεβάζεται, που φτύνεται, που με τα εσχρότερα λόγια δηλαδή τον στολίζουν περιοδικά, τύπος, εφημερίδες περιοδικά κλπ. Που αυτά φαίνονται ότι είναι κατευθυνόμενα και ουδής λαμβάνει θέσεις για όλα τούτα. Που σημαίνει, κύριε Ζεφυρακόπουλε, ότι όλοι αυτοί οι κύριοι γνωρίζουν πολύ καλά τι παιχνίδια παίζονται τούτη την ώρα εις βάρος της Ορθοδοξίας. Διότι η νέα τάξη πραγμάτων είναι εντολοδότες, έχουν πάρει εντολή ότι κύριοι για να έχετε τις θεσούλες σας, εάν τυχόν κάποιος από εσάς αντιδράσει, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι στις στοές, να μου επιτρέψετε να τα πω αυτά, είναι στις στοές, και δεν βλέπεις θέση σήμερα για να πας διευθυντής ή τμηματάρχης πάνω από τμηματάρχης, αν δεν είσαι σε στοά. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν αυτοί οι κύριοι παίζουν αντεθνικά παιχνίδια εις βάρος της χώρας τους, γινόμενοι μασόνοι και παίζοντας τα παιχνίδια της νέας τάξης και νέας εποχής, δηλαδή του εύρεως σιωνισμού, μοιραίως λοιπόν δεν υπάρχουν Έλληνες. Είναι με ελληνικά ονόματα αυτοί οι κύριοι, παριστάνουν τους Έλληνες χωρίς να είναι Έλληνες. Είναι τεχνητοί σιωνιστές. Τεχνητοί ευρέως σιωνιστές. Προβλάβανε μέσα από τις στοές και τους κάναν όλους. Και δεν αντιδρούν στα εθνικά μας θέματα. Το χάλι εδώ τώρα. Δεν βλέπετε εδώ τι μας γελάνε και μας κοροϊδεύουν. Τις καρπαζιές που τρώμε. Της Αλβανίας, της Βορείου Υπήρου. Τι μας λένε οι κύριοι. Ότι κανένας διωγμός δεν υφίσταται. Ότι όλα τούτα δηλαδή τρώμε καρπαζιές συνέχεια. Και ποια θα είναι η αντίδραση στη δική μας. Δηλαδή σε όλα τούτα. Επεξηγηματικά να τονίσω για τον λόγο αυτό συγκεκριμένο της κυρίας Δουράκη. Η κυρία Δουράκη και εν την ημέτρο είναι και δική μου άποψη. Είναι ότι στην Ουάσιγκτον υπάρχει κέντρο, αγαπητοί φίλοι, το οποίο κατευθύνει ουσιαστικά και την ίδια, τις ίδιες τις κινήσεις της υπερδυνάμεως, της πέραν του Ατλαντικού, της γνωστής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπό την έννοια αυτήν πιστεύει ότι, και το πιστεύω και εγώ αυτό, ότι ένας βασικός στόχος για την επίθεση που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ότι μέσα στην Ουάσιγκτον υπάρχουν Εβραίοι σιωνιστές. Υπάρχει ένα κατεστημένο το οποίο κατευθύνει
με πρώτο στόχο τις επιθέσεις που αλλού στον ελληνισμό, εναντίον του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, διότι είναι και το μόνο, να πούμε διαφορετικά, φωτός. Να το πούμε διαφορετικά, το μόνο εμπόδιο, διότι δεν υπάρχει και καμία άλλη ιδεολογία. Η μία είναι ο ισοπεδωτισμός, να το πούμε από τη μία πλευρά. Το εμπόδιο η Σερβία, ναι, τα Ορθόδοξα κράτη, ναι, όλα. Το θέμα είναι πάντως για τον ελληνισμό, ομιλώ στη συγκεκριμένη, ναι, στιγμή, είναι ότι το κύριο μέτωπο του ευρεσιονισμού, του ισοπεδωτισμού που θέλει τους ανθρώπους καταναλωτάς και ταυτοχρόνως καταναλούμενους χωρίς ιδιαίτερες πρωτοβουλίες παρά μόνο σε τεχνικό τομέα για την προαγωγή του α ή β προϊόντος και εφόσον αυτοί το επιθυμούν. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, ελευθερίες πνεύματος και τα τι αυτά δεν είναι άσχετα, είναι άγνωστα, είναι απειγορευμένα μέσα στον ευρεσιονισμό. Στο κέντρο λοιπόν αυτό που κατευθύνει αυτή την επίθεση εναντίον του ελληνισμού, ο οποίος ελληνισμός από την άλλη πλευρά έχει τις αντιστάσεις της διαφοροποιήσεως, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος πρέπει να έχει όλες τις ελευθερίες, ο οποίος δίδαξε τη δημοκρατία, γιατί σήμερα υπάρχει και η παγίδα η άλλη, ότι λέγεται ότι υπάρχει και παγκόσμια δημοκρατία. Είναι λάθος. Δια της λέξης δημοκρατία έχει καπηλευθεί, έχει δεν υπονομευθεί υπάρχει και υπάρχει, πλέον, και υπάρχει ένα άλλο είδος δικτατορίας η οποία δεν φαίνεται. Δεν είναι όμως ευρυτά τη συζήτηση από αυτού. Ναι. Απλώς επιγραμματικά τα αναφέρουμε αυτά. Το κέντρο λοιπόν του ευρεσιονισμού είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί κατόρθωσαν με διάφορες μεθόδους και έχουν αναρριχηθεί στα ανώτατα αξιώματα της χώρας και κατά ένα μέγιστο ποσοστό επηρεάζουν και τις κινήσεις της υπερδυνάμεως. Υπό την έννοια αυτή, η κυρία Δουράκη έρχεται και στο θέμα της Αλβανίας, όπου η Αλβανία υποστηρίζεται ως γνωστόν και τουλάχιστον όχι μόνο από το Βατικανό και την Τουρκία, αλλά και από το κέντρο που προανέφερα, δηλαδή που από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες καθοδηγούνται από τον ευρεοσιονισμό, και υπό την έννοια αυτή ο ελληνισμός πρέπει οπωσδήποτε να σβήσει. Γι' αυτό και δεχόμαστε τώρα και εξωτερικές λησαλαίες επιθέσεις και αν προσέξετε ανδρώθηκαν και οι εσωτερικές επιθέσεις. Όχι, Ζεθυριακόπουλε, εγώ διαφωνώ στο εξής εδώ στο τελευταίο που είπατε. Το ότι ο ελληνισμός θα σβήσει και δεχόμεθα επίθεση διότι το επέτρεψαν οι Έλληνες, γίνανε προδότες. Οι Έλληνες, αυτοί που μας κυβερνούν σήμερα, συντελούν και όχι μόνο αυτό, συνένεσαν, υπέγραψαν. Αυτοί που μας κυβερνούν σήμερα, ποιον είναι η κυβέρνηση Παπανδρέου. Η προηγούμενη κυβέρνηση, η νυν κυβέρνηση, η μεθαυριανή κυβέρνηση. Μιλάτε γενικώς ο πολιτικός κόσμος της χώρας που κυριακυβέρνησε τη χώρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Εγώ δεν είδα κανέναν από αυτούς τους κυρίους που δείχνουν υποτίθεται κάθε φορά όταν θα γίνουν αντιπολίτευση. Σήμερα ο κύριος Εύερτ βγήκε και είπε ότι τα δικαιώματα καταπατούνται στην Αλβανία και όλα τούτα και ότι πρέπει. Είπε ένα σωρό πράγματα. Όταν ήταν όμως στην κυβέρνηση έλεγαν άλλα. Δηλαδή τούτα τα παιχνίδια που παίζονται. Κάθε φορά που ανεβαίνει ο ένας και κάνει αντιπολίτευση, λένε τα αντίθετα. Δηλαδή, για τόσο ηλιθίους μας έχουν περάσει. Δεν καταλαβαίνουμε τις προδοσίες που έχουν συντελεστεί εις βάρος της χώρας μας. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι σήμερα, εάν ζούσαμε στα χρόνια του Βυζαντίου ή δεν ξέρω και εγώ σε ποια άλλα χρόνια επί Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα είχαν κρεμαστεί στην πλατεία Συντάγματος, να μου επιτρέψετε, γιατί είμαι πολύ αγανακτισμένη, κύριε Ζαφυρακόπουλε, για εσχάτη προδοσία. Δηλαδή, είναι οι σημερινοί εφιάλτες του έθνους, της πατρίδος, της θρησκείας μας και όλων των παραδόσεών μας. Είστε πολύ σκληροί. Είμαι πάρα πολύ σκληροί. Να περάσουμε στο θέμα των ναρκωτικών, κυρία Δουράκη. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θέλω να πω ότι αφού μιλάμε για δημοκρατίες, για ποια δημοκρατία μιλάμε, που την καπηλεύονται τη λέξη δημοκρατία και την έχουν ξεπουλήσει, δεν υπάρχει καταρχήν δημοκρατία πουθενά. Εν ονόματι λοιπόν τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δίθεν δικαιωμάτων που τα εφαρμόζουμε όπου θέλουμε εμείς και όπου μας βολεύει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, πάρα πολύ ωραία και καλά, στο Κουβέιτ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για την Τουρκία. Ανθρώπινα δικαιώματα για την Αλβανία. Ανθρώπινα δικαιώματα για την Κύπρο, για τη Βόρειο Ήπειρο, για τον ελληνισμό που στενάζει, για την μικρασιατική καταστροφή, για την Θράκη και για όλα αυτά. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα τα δικά μας των Ελλήνων που καταπατούνται, συλλήβδιν, χρόνια τώρα. Λοιπόν, για ποια ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν μιλάμε. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τούτες τις ώρες η Ελλάς, εάν οι Έλληνες δεν αντιδράσουμε στα όποια σχέδια του ευρεσιονισμού, θα εξαφανιστούμε και σαν έθνος και σαν γλώσσα και σαν φυλή και σε λίγο θα λέμε εντός υπήρξαν κάποτε Έλληνες αυτό το έθνος. Λοιπόν, κυρία Δουράκη, μέσα σε όλες τις εσωτερικές επιθέσεις που δεχόμαστε, ένα είναι τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι ως γνωστόν εξοπλεθεί. Μιλάμε για τον τόπο μας. Είναι διεθνής επίθεσης.
Και έχει χαθεί και για η μάχη. Των εθνών. Και έχει χαθεί η μάχη, γεγονός είναι επί παγκοσμίου επίπεδου. Έχει χαθεί. Τώρα λοιπόν, υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις στον τόπο μας, αλλά να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με κάποια στοιχεία τα οποία έχω στα χέρια μου, μία στις τέσσερις ελληνικές οικογένειες έχει προσβληθεί από τη μάστιγα αυτή. Έχει θύμα δηλαδή. Έχει θύμα. Λοιπόν, αφού λοιπόν, κατόρθωσαν για τα ναρκωτικά πάμε. Κύριε Ζεθυρακόπουλε, δηλαδή αυτή την επίθεση που κάνανε, γιατί την κάνανε με πάρα πολλούς τρόπους, μέσα από το Rockstar System, το οποίο διαφημίζει και προδιαφημίζει τα ναρκωτικά, η heavy metal, όλα αυτά τα punk, τα τέκνο, η rap μουσική, όλα αυτά διαφημίζουν τα ναρκωτικά. Έπειτα, υπάρχουν τα έντυπα που διαφημίζουν τα ναρκωτικά, τα έξυπνα και τα λένε smart drugs, ας πούμε τα έξυπνα ναρκωτικά. Υπάρχουν ολόκληρες σελίδες αφιερωμένες στις ουσίες τις ναρκωτικές, σε οποιαδήποτε ουσία, είτε κοκαίνη είναι αυτή, είτε ηρωίνη, είτε έκσταση λέγεται το καινούριο τώρα που κάνει θράψη στην νεολαία. Και το διαφημίζουν όλα τα περιοδικά που θα τα δείξουμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτά όλα τα ναρκωτικά, οι ναρκωτικές ουσίες διαφημίζονται, προδιαφημίζονται και πλασάρονται και προωθούνται από το ίδιο το επίσημο κράτος. Πώς επιτρέπει το κράτος να διαφημίζονται μέσα από όλα αυτά τα βιβλία και τα περιοδικά τα ναρκωτικά. Και μετά μας λένε ότι τα παιδιά μας, όταν τα διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, όταν τους τα παρουσιάζουν με τέτοια σπουδαία χρώματα και τους λένε ότι αν πάρετε το έκσταζι, θερυπίν, π.χ. το ναρκωτικό έκσταζι, θα αισθανθείτε τον εγκέφαλό σας και το νευρικό σας σύστημα να πετάει, θα γίνετε πιο έξυπνο. Έχετε τέτοιο περιοδικό σύστημα μαζί σας. Ναι, θα κάνετε μια διακοπή να δείξουμε ένα τέτοιο και συνεχίζετε το λόγο σας. Ναι, ναι, θέλω να πω με όλα αυτά τα λέει μέσα. Θα γίνετε πιο λαμπεροί, πιο δυνατοί, πιο έξυπνοι, θα μπορείτε να τα βάζετε με όλους. Λοιπόν, όταν τα παιδιά μας διαβάζουν αυτά, από εκεί και μετά σου λέει κάτσε να το πάρω κι εγώ το ναρκωτικό για να γίνω λαμπερός, για να γίνω in, να είμαι μέσα στα πράγματα, για να γίνω όμορφος, να είμαι έξυπνος και όλα τούτα. Λοιπόν, εδώ πρέπει, εδώ πέρα στο κόλτο περιοδικό που είχαμε δείξει και την άλλη φορά, λένε λοιπόν για την κοκαίνη και για το έκσταζι, το οποίο κυκλοφορεί, ότι το πρωτοκυκλοφόρησαν οι χορτοφάγοι. Άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν καταναλώνουν κρέας, αλλά είναι φρουτοφάγοι, καρπολοτοφάγοι και κατά τα άλλα παίρνουν το έκσταζι για να ανεβαίνουν. Να ανεβαίνουν. Λοιπόν, αυτό όμως δεν συμβαίνει στην ουσία. Ναι, οι χορτοφάγοι δεν έχουν σχέση με αυτήν την ουσία. Ουδέμια σχέση. Λοιπόν, καταλάβατε πώς τους το πλασάρουν, ας πούμε, τι εικόνες τους. Δείτε μια εικόνα να διαβάσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η κοκαίνη, την οποία είχαμε δείξει και την άλλη φορά. Να το δούνε ξανά οι κυρίες και οι κύριοι, εδώ οι τηλεθέατες. Την κοκαίνη πώς την δείχνουνε. Με ειδικό κείμενο το οποίο είναι φοβερό. Μάλιστα δείχνουν και τη διαδικασία, πώς γίνεται η προετοιμασία για να εισπνεύσεις από τη μύτη. Μας ενημερώνουν πλήρως. Πλήρως, ας πούμε, πώς μπορείς να το μεταχειριστείς όταν έχεις ένα σκονάκι κοκαίνης, πώς μπορείς που να το τοποθετήσεις, πώς να το βάλεις, πώς να το χρησιμοποιήσεις δηλαδή. Τα πάντα λέει μέσα το βιβλίο αυτό. Έτσι. Και αφού μέσα... Πέστε το εξώφυλλο του περιοδικού, μια και το... Το εξώφυλλο λοιπόν του περιοδικού είναι το νούμερο 15, το οποίο έχω μηνύσει πριν από δύο μήνες, νομίζω. Στις 15 μήνες. Φεβρουαρίου. Στις 15 Φεβρουαρίου. Κόκα. Λοιπόν, όταν λοιπόν... Από κάτω τι λέει, διαβάστε από τι λέει. Κάτω λέει I've got a number... Α, όχι, I've got I'm under my skin. Το έχω κάτω από το... Δηλαδή το έχω στο πετσί μου, μπήκε στο πετσί μου. I have got it... Under my skin. Under my skin, ναι, ναι. Μάλιστα. Το έχω κάτω από το πετσί μου. Πετσί δηλαδή μου, τι ωραιότερο εξία. Θέλει κανείς για να από το... Από μία κόκα, ας πούμε. Από μία κόκα για να ναι. Το νιώσει καλά. Από έκσταση, από ηρωίνες, από κοκαίνες, από μεθαδόνη. Αυτή που είναι τώρα που λένε ότι θα ψηφιστεί νόμος για να γίνει από ποινικοποίηση των ναρκωτικών και όλων αυτών. Και οι μισοί διαφωνούν και άλλοι, και εγώ διαφωνώ κύριε Ζεφυρακόπουλη, για να γίνει υποκατάστατο. Διότι έτσι θα γίνουμε μια χώρα Ολλανδία, Άμστερνταμ, που αν πάτε, αν έχετε πάει εκεί πέρα θα δείτε έχω τι γίνεται. Είναι το κέντρο των ομοφυλοφίλων, είναι το κέντρο, το μεγάλο, το διεθνές εμπόριο των ναρκωτικών, των διαμαντιών και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε την Ελλάδα, έτσι να την γονατίσουν. Όταν γονατίσει η νεολαία η ελληνική, τελείωσε. Πάμε σαν έθνος. Λοιπόν, και το καταφέρανε. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν εδώ πέρα, όταν τα παρουσιάζουν και τους λένε ότι το μεγαλύτερο είναι το καλύτερο ναρκωτικό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εφορία. Ενεργοποιεί τις νευρώδεις συνδέσεις της ειδονής απευθείας στο κεφάλι. Για δείχτε το αυτό το κομματάκι έτσι να το διαβάσει και ο κόσμος. Ορίστε, εδώ το δεξιά. Το κάτω-κάτω. Αυτό το οποίο βλέπετε κάντε ένα εδώ. Zoom εδώ. Ένα zoom, σηκώστε λίγο. Αυτό, ναι, έτσι, ναι, αυτό. Ναι. Εδώ. Είναι το ναρκωτικό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εφορία. Μάλιστα. Αυτό είναι. Καταλάβετε. Διαφημίζεται από το περιοδικό και λοιπόν, αυτά εμείς τα δείχνουμε. Προλαμβάνω τηλέφωνα διαμαρτυρίας για να τα προλάβετε εσείς.
στις οικογένειές σας, μέσα έτσι, που μπαίνουν και ίσως να μην τα ξέρετε, έτσι, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό το περιοδικό, σειρά περιοδικών. Λοιπόν, έπειτα λέμε για το ποτό αυτό το οποίο έχει ξεσηκώσει σάλο και το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ ούτε ποτέ, έχω καταναλώσει κοκακόλα μόνο στην αρχή που δεν ήξερα. Λοιπόν, το ποτό αυτό έχει γίνει τόσο εθίζει την νεολαία, δεν σας κάνει εντύπωση το ότι όταν θα πιεις ένα λίτρο κοκακόλα θα θελήσεις να πιεις, να ξαναπιείς, να ξαναπιείς. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν, αφιερώνει 4 σελίδες στο περιοδικό και ο κύριος Μπάροουζ, ο οποίος ήταν Άγγλος κοινωνιολόγος, ο οποίος έγραψε ότι ουσιαστικά οι 770 τόνοι φύλων κόκας που εξάγει το Περού στη ΣΥΠΑ προορίζονται για τα εργοστάσια της Coca-Cola. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε πώς θα υποταχθούν οι νεολαίες, όλες οι νεολαίες των εθνών, και δι' οι ορθόδοξες νεολαίες, διότι αυτή είναι η παλαιά τάξη και πρέπει να γκρεμιστεί η παλαιά τάξη, η ορθοδοξία, και να μπει η σατανοκρατία διεθνώς σε όλο τον κόσμο, να γίνει δηλαδή μια παγκόσμια εκκλησία του σατανά, μια παγκόσμια κυβέρνηση, ένα παγκόσμιο σύστημα διαβρώσεως, εκφυλισμού, σατανολατρίας, πανθρησκειών. Γιατί πρόσφατα, πριν έρθουμε εδώ στην εκπομπή, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν, κύριε Ζαφυρακόπουλε, ότι πρόσφατα, γι' αυτό που λέω για την πανθρησκεία, πριν από 10 μέρες έχουν κλείσει, λέει, αυτό ήταν μυστικό, κάτω τις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέου της πολεμικής αεροπορίας, και κάνουν την συνεδρίασή τους, το συνέδριο το πανορθόδοξο το μεγάλο, με ραβίνους μέσα, με Μητροπολίτες Ορθοδόξους, με παπικούς, δυστυχώς. Λοιπόν, εγκρυπτώ όλο αυτό. Ο Αρχιεπίσκοπος τα γνωρίζει. Εγκρυπτώ, θα πρέπει, δεν ξέρω, γιατί νομίζω ότι οι επίσκοποι όλοι γνωρίζουν. Πρόσφατα είχατε παίξει μια ταινία από την Μονή Κυπρίανου για τον οικουμενισμό και για το συνέδριο που είχε συντελεστεί κάτω στην... Το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, και είχαμε δει τον Χριστόδουλο Δημητριάδο, τον επίσκοπο εδώ πέρα Βόλου, να είναι με όλους αυτούς τους κυρίους. Συνοθήλευμα λοιπόν θρησκειών. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, αφού έχουμε ντοκουμέντα τις κασέτες εμείς αυτές, να εκπροσωπούμεθα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών? Δηλαδή, πού είναι αυτό ακριβώς, κυρία Δουράκη, γιατί ρωτούν οι τηλεθεατές? Αυτό είναι στην εκεί που είναι οι κατασκηνώσεις, οι πολυτελείς των. Ήταν, λέει, και. Στρατιωτικές, δηλαδή αυτές οι πολιτικές. Τη πολεμική αεροπορία. Έτσι ακριβώς μου είπαν. Έτσι μου είπανε. Έτσι σας είπανε. Έτσι μου είπανε πληροφορία. Το λέμε πληροφορία. Έχω πληροφορία. Θα το διαπιστώσουμε, κυρία Δουράκη, να είμαστε ακριβείς. Όταν λοιπόν τούτα τα πράγματα. Γίνεται πάντως ένα τέτοιο συνέδριο, σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, με ραβίνους μέσα τώρα, και ναι. Τι δουλειά λοιπόν έχουμε εμείς να περνάνε στα παιδιά μας την εβραϊκή θρησκεία, προσέξτε, να τα προωθούν στην σατανολατρία, στον αποκρυφισμό, έτσι, στον Ινδουισμό, σε όλα αυτά τα πράγματα που δεν έχουν ουδεμία σχέση με τη θρησκεία μας και με την κουλτούρα μας. Ουδεμία σχέση. Άρα λοιπόν, κάποιος θέλει να διαβρωθεί η νεολαία, να διαβρωθεί το δυναμικό, το νεανικό της χώρας, ώστε μέσα από εκεί τάκ να πέσει το οικοδόμημα. Και έπεσε το οικοδόμημα. Αλλά υπάρχουν και υγιείς μερίδες όμως που θα κάνουν την αντίστασή τους στο παραπέντε, σας το λέω αυτό. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τα ναρκωτικά. Να συμπληρώσω κάτι για τα ναρκωτικά. Ναι, ναι. Να πούμε ότι οι θάνατοι, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον, και θα υπάρξουν και πολλοί ακόμη, τουλάχιστον κάνω αυτό το μακάβριο, και συγγνώμη που εμβάλλω ανησυχίες, αλλά το βλέπω μπροστά μου τι πρόκειται να γίνει, διότι εδώ πρόκειται περί επιθέσεως η οποία έχει γίνει. Όχι μόνο από τις γνωστές κατευθύνσεις, έχει γίνει τώρα και από το ψευδοκρατήδιο των Σκοπίων, όπου ως γνωστόν λειτουργούν δύο εργοστάσια παρασκευής και μετασκευής, πώς τα λέμε αυτά, της ηρωίνης, σε διάφορα είδη και, αν θέλετε, και τρόπους για να έρθει κανείς στις καταστάσεις που ανέφερε και η κυρία Δουράκη. Λοιπόν, γίνεται μια ειδική επίθεση τον τελευταίο καιρό, μάλλον με καθαρή ηρωίνη, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Είχε καταγγείλει ο κύριος Παπαθεμελής το θέμα, δεν είδα κανέναν βουλευτή αλήθεια του από το ελληνικό κοινοβούλιο να ευαισθητοποιηθεί στο συγκεκριμένο θέμα, ούτε και πάλι κανέναν πνευματικό φορέα. Εκτός ορισμένων δημοσιογράφων που έγραψαν επί τούτου, μεταξύ των οποίων τολμώ να πω και η δική μου ταπεινή πένα, και έγραψα επανειλημμένως, και το κάναμε στην ελεύθερη ώρα και πρώτο θέμα, μάλιστα, ότι οι Σκοπιανοί ναρκώνουν τα νιάτα μας τις προάλλες. Εκείνο που έχει σημασία είναι λοιπόν ότι δεχόμαστε και μία ειδική επίθεση, η οποία
Πολύ φοβούμαι ότι θα έχει πολύ περισσότερα θύματα, διότι δίδουν καθαρή ηρωίνη τώρα, δίδουν τόνα, δίδουν τ' άλλο. Ναι, σημασία έχει πως μπαίνουμε, ναι, μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλέον καθαρής επίπεδος. Εξόντωσης. Εγώ θέλω να σας διαβάσω και αυτό, το φοβερότερο το οποίο εισήχθη, έχει γίνει εισαγωγή στη χώρα μας και τώρα θα το διανύμουν. Δηλαδή το διαφημίζουν με κατακόρον, έχει έρθει. Το διαφημίζει και πιο περιοδικό. Το περιοδικό το Colt. Λοιπόν, το έκσταζι είναι αυτό, το οποίο είναι εντελώς, λέει μέσα, ότι έχουν κάνει κάποιες έρευνες, ότι καταστρέφει και ένα κύτταρο του εγκεφάλου η συχνή χρήση του. Λέει ότι είναι εντελώς αβάσιμο. Ναι, 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 ναι. Ότι αυτό καταστρέφει. Βέβαια, μπορεί να προκαλέσει, ακούτε, μερική απώλεια μνήμης και προσωρινή ή μόνιμη. Δηλαδή, ήξης αφήξης, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Δηλαδή, τη μία τα λέει έτσι και την άλλη αλλιώς. Και εδώ πέρα λέει ότι το σίγουρο είναι ότι κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του. Ακούτε τι μηνύματα περνάνε στα παιδιά. Δηλαδή, εμείς σας δίνουμε τα ναρκωτικά, και αφού εσείς είστε ελεύθερο άτομο, μπορείτε να το επιλέξετε και άμα δεν σας κάνει να τα αλλάξετε, ας πούμε, και να το προσφεράσετε. Δηλαδή, ένας ελεύθερος άνθρωπος πρέπει να τα χρησιμοποιεί, να τα μαθαίνει όλα. Με άλλα λόγια, αφήνουμε αθωράκιστη την κοινωνία. Έτσι. Και ο κάθε ένας πολίτης, το κάθε παιδί, να έρθουμε και πιο συγκεκριμένα στα νιάτα μας, μπορεί, αν θέλει, να μην το πάρει. Όμως αυτό είναι από πάσης πλευράς. Θα το πάρει, ήδη το έχει πάρει μετά από τραγικό, τέτοια διαφήμιση. Διότι εφόσον το έχεις μπροστά σου, θα το πάρεις ακόμη και εσύ ο ενήλικς, να το δεις μήπως είναι καλό. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι κύριοι λοιπόν εδώ πέρα, εκτός για να πούμε ότι αυτά είναι συνδεδεμένα με σατανισμό, προσέξτε, με αποκρυφισμό, πάνε με μαγείες, πάνε μαζί. Γι' αυτό ακριβώς και σε άλλη σελίδα. Γι' αυτό και θα δούμε αυτόν ο οποίος πατρονάρει το νέο πρόσωπο και νέο μοντέλο ας πούμε, του νέου ανθρώπου, του νέου εποχήτη. Κοιτάξτε, ο οποίος λατρεύει τον δαίμονα, κοιτάξτε. Ντυμένος έτσι και τα μαλλιά του τα έχει φτιάξει. Παρακαλώ, δείξτε τον. Ναι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, το new look, μας είπαν αυτοί οι κύριοι, της μόδας, ας πούμε, νέας εποχής, νέας γλώσσας, νέων ηθών, είναι οι εκφράσεις του δαίμονα και να ντυνόμαστε σαν δαίμονες. Λοιπόν, να το έχουμε εμβλημά μας, να έχουμε και τα κέρατά του στο κεφάλι μας. Λοιπόν, αντέχετε πλέον αυτό το πράγμα? Δεν αντέχετε. Βλέπουμε λοιπόν ότι με πανδύους τρόπους αυτοί οι κύριοι, όπως να σας δείξω και τούτο εδώ το εσχρό το ελεϊνό, Ένωση Οικολόγων Δημοσθένης Βεργής. Έλληνα, δείξε με την ψήφο σου ποιος είσαι. Δηλαδή, έχουν γεμίσει όλοι οι δρόμοι από κατάπτυστες αφίσες με τραγοπόδαρους, σατανάδες δηλαδή, διονυσιακά πράγματα, όπου έχουν βάλει την ψήφο με μια καρδούλα εδώ της Ευρώπης, στο Ευρωκοινοβούλιο, πάνω στο γεννητικό όργανο, εδώ θα το δείξουμε, να το δείξετε αν θέλετε, στο γεννητικό όργανο, εδώ, για να δουν ότι όλοι οι Έλληνες κάνουν αυτή τη δουλειά, ότι αυτό είμαστε χώρα δαιμόνων. Το δείχνουν οι αφίσες στον δρόμο. Οι αφίσες στον δρόμο. Κοιτάξτε, δείξτε το έτσι, κάντε ένα zoom πιο κοντινό. Είναι τουλάχιστον ατυχεστάτη η επιλογή και του κυρίου Βεργία. Και η παρομοίωση και συσχέτιση που δεν μία σχέση έχουν οι Έλληνες. Δείξτε με την ψήφο σου ποιος είσαι. Να δείξει αυτό το πράγμα. Αυτό έχει πάει στην Ευρώπη, ναι, 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 και αντιλαμβάνεστε λοιπόν την αντίληψη που δημιουργούν για το λαό μας. Δηλαδή είμαστε σατανολάτρες, είμαστε αρχαιολάτρες. Δηλαδή εδώ προσέξτε εδώ, διονυσιακοί. Και ότι οι Έλληνες το μόνο που ξέρουν είναι αυτό το βιολί. Το αρχαιολάτρες, ξέρουν... κυρία Δουράκη, θα μου επιτρέψετε, ναι, να πω, ναι, ναι, δεν συνίσταται σε αυτό, ναι, το πράγμα. Όχι, με αυτά αρχαία... είναι τα διονυσιακά όρια, ναι, το λένε. Είναι επέκταση των διονυσιακών, των, ναι, ελευσινίων μυστηρίων, και που τα συνδέουν, ναι, με, ναι, τη νέα, ναι, εποχή, ναι, και τη σατανοκρατορία αυτή που ετοιμάζεται. Γιατί αρχαιολάτρες, υπό μία έννοια, είμαι, ναι, και εγώ για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Δεν πηγαίνω τώρα. Το διευκρινίζουμε, το διαχωρίζουμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι σκόπιμα, έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, για να δείξουν ότι οι Έλληνες, γιατί μας το γράφουν στα περιοδικά τους, οι πρώτοι διδάξαντες λένε στην ομοφιλοφιλία, στον λεσβιασμό, σε όλα αυτά τα φρούτα, ας πούμε, που πατρονάρονται. Δείξτε και τα άλλα, κυρία Δουράκη, που έχετε. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να δείξουμε. Δείξτε και αυτό. Το καινούριο, θα το δείξω αυτό. Συγγνώμη, είναι ένα λεπτό, να δείξουμε αυτό. Λοιπόν, το έχουμε η νέα γλώσσα, θα το ξαναδείξουμε. Να το, ναι, ναι. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Ξαναδείξτε. Λοιπόν. Τατουάζ σε όλο το σώμα, εδώ, ναι, νύχια μεταλλικά, ναι. Αυτά είναι. Όργιο δαιμονικό, δείξτε, ναι, και τον άλλον, τον κύριο δίπλα εδώ πέρα, αυτών εντός εισαγωγικών, αυτούς εδώ κοιτάξτε, εδώ κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτά όλα τα διαβάζουν τα παιδιά μας και να δουν και τα παιδιά μας και τον Σταυρό, πού τον τοποθετούν αυτοί οι κύριοι τον Σταυρό. Λοιπόν, δεν αντέχονται αυτά τα πράγματα πλέον να τα βλέπουμε, να τα ζούμε, να τα μπάζουμε στα σπίτια μας. Ορίστε. Δηλαδή, υμνολογία στο δαίμονα, κανονική.
σαν να μας λένε ότι η νέα εποχή και η νέα τάξη, το σαν, δεν μας λένε σαν, ότι πάρτε το απόφαση. Ο δαίμονας θα κυριαρχήσει, η καινούργια θρησκεία σας θα είναι η σατανική θρησκεία του σατανά, διότι αυτή είναι των σιωνιστών, στα σιωνοταλμουδιστικά βιβλία τους αυτό έχουνε. Είναι συνδεδεμένο άρρηκτα αυτό το θέαμα που βλέπουμε μαζί με τον χιτλεροφασισμό. Εδώ κοιτάξτε. Το σύμβολο, το τίμιο σύμβολο, το σταυρό που τον τοποθετούν πάλι. Να τα δουν αυτά όλοι. Στο στήθος της... Γεννητικά όργανα και στήθος και στα οπίσθια και παντού. Λοιπόν, υπάρχουν... έχει το σταυρό. Λοιπόν, εδώ και παντού. Και αυτά τα πράγματα που σημαίνει ότι αυτοί οι κύριοι όλοι διαφημίζουν με παντίους τρόπους και δυσφημίζουν. Αυτό ήταν το... Το Max, το περιοδικό Max. Ξεχάσατε να πείτε, είναι το περιοδικό Max. Και αυτό το έχουμε μηνύσει. Λοιπόν, να μην μας κάνει εντύπωση από πού προωθούνται. Τα ναρκωτικά προωθούνται από τη νέα τάξη πραγμάτων και νέα εποχή. Εάν δεν γονατίσουν οι νεολαίες, εάν δεν τους κάνουν υποχείρια, τα παιδιά μας δεν γίνουν υποχείριά τους, με αυτούς τους τρόπους, δεν θα μπορέσουν να φέρουν να καμφθούν οι αντιστάσεις. Ας περάσουμε τώρα στο άλλο σκέλος. Να περάσουμε στο άλλο σκέλος, δεν του χαράγματος. Να πούμε λοιπόν και σε αυτό το ημίωρο να ολοκληρώσουμε το θέμα του χαράγματος. Και προηγουμένως πρέπει να αναφέρουμε ότι ένας από τους τρόπους που επιχειρείται η διάλυση όχι μόνο πλέον της νεολαίας, αλλά γενικότερα των κοινωνιών, μεγάλων μικρών δηλαδή, σε ηλικία ανθρώπων, σε όλες τις κοινωνίες και εν προκειμένου θα αναφερθούμε στην δική μας ειδικά, είναι το γνωστό σας 666, το χάραγμα του θηρίου, το code bar system. Το barcode system. Ναι, το barcode system, δεν έχει σημασία, ο όρος είναι γνωστός, δια του οποίου βεβαίως υπάρχει η αφελής άποψη, κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι και τι σημασία να έχει ένα νουμεράκι, είναι το 666, μα δεν πρόκειται ακριβώς περί αυτού. Και εκεί που έχει δοθεί μια λανθασμένη εντύπωση σε πολλούς, είναι ότι δεν πρόκειται περί του άρθιμου, πρόκειται του τι επιτυγχάνεται δια του τρόπου ελέγχου της προσωπικής ζωής του καθενός. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Πέραν του συμβολισμού που έχει το 666 από την αποκάλυψη του Ιωάννου σαν δείγμα των καιρών, ότι δηλαδή αυτό είναι το προήμενο της ελεύσεως του Αντιχρίστου. Ναι, ο Κυριός μας λοιπόν έχει πει, σαφώς και κατηγορηματικός, έδωσε εντολή και έχει γραφτεί στην προφητεία, ότι ο μη έχων το χάραγμα του θηρίου, ου δύναται αγοράσε και πωλήσε. Που σημαίνει ότι όταν παρουσιαστεί ο αριθμός, και ο αριθμός αυτός έχει παρουσιαστεί από το 1967, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Λοιπόν, και το λέμε σε όλους εσάς να το ακούσετε. Δεν είναι καινούριο. Λοιπόν, τούτη την ώρα είμαστε στην τελική ευθεία και πρέπει να το γνωρίζουμε, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Ότι ο αριθμός 666 προσπαθεί να γίνει ο ιερός, είναι ο ιερός αριθμός της νέας τάξης και νέας εποχής, όπου θα επιτεθεί εναντίον του ιερού συμβόλου του Τιμίου Σταυρού και θα αποβαπτίσει όλους τους χριστιανούς, Ορθοδόξους και χριστιανούς και Ρωμαιοκαθολικούς και μη. Δηλαδή, κωδικοποιούνται όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη. Αυτό προηγούμενο που είπατε μέχρι τώρα είναι το θέμα, το γενικότερο, το θεωρητικό. Πιάστε τώρα το πρακτικό. Προχωράει λοιπόν με γοργό ρυθμό, προχωράμε στην κωδικοποίηση όλων μας. Δηλαδή, οι κύριοι αυτοί στις Βρυξέλλες θέλουν στις οθόνες τους να μπάσουν δηλαδή στους μεγάλους εγκεφάλους. Εκεί είναι το κέντρο, το κεντρικό κομπιούτερ. Ναι, οι δύο εγκέφαλοι μεγάλοι που έχουν μέσα 5 με 6 δισεκατομμύρια μνήμες και θα προσθέσουν και άλλα αυτή στην πορεία πόσα θα βάλουν. Όσοι είναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά θέλουν με παντίους τρόπους πριν παρουσιάσουν τον άνομο που τον προετοιμάζουν, προελιάνουν το έδαφος. Δηλαδή τον Μεσσία τους, τον Αντίχριστο τον ονομαζόμενο, πριν τον παρουσιάσουν πρέπει πρώτα να κωδικοποιήσουν όλη την ανθρωπότητα. Και να την καταστήσουν υποχείρια μιας ομάδος ανθρώπων. Ακριβώς. Έμψυχο και άψυχο υλικό. Δηλαδή η παγκόσμια στροφοδοσία έχει ήδη σφραγιστεί. Η παγκόσμια ένδυση, τα ζώα, το ζωικό βασίλειο, ό,τι διακινείται, ό,τι αντικείμενο υπάρχει, βιομηχανικά προϊόντα έχουν σφραγιστεί. Λοιπόν, εμείς πρόσφατα είχαμε κάνει και να το δείξουμε αυτό. Πρόσφατα είχαμε κάνει στην ΔΕΗ και είχαμε καταφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, πληρώσαμε και 200 τόσες χιλιάδες με μια ομάδα χριστιανών Ορθοδόξων αγωνιστών. Καταγγείλαμε τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και την ΕΙΔΑΠ, διότι μας έβαζε αριθμό φορολογικού κλπ. Μητρό, κωδικοποίησης και τέτοια και τον barcode. Και μας στείλανε μια επιστολή και μας είπαν αυτοί οι κύριοι ότι δεν φόβον φέρετε
ότι δεν κωδικοποιείστε, ότι δεν και μετά από 3 μήνες εμείς δικαιωνόμαστε και ειδού κυρίες και κύριοι οι καινούργιες αποδείξεις της ΔΕΗ πλέον με το barcode system, το γραμμωτό δηλαδή τον αριθμό του θηρίου, να το, οι καινούργιες, τι δουλειά έχει το γραμμωτό σύστημα. Έτσι, αυτό είναι, τώρα δεν φαίνονται στις δικλείδες εδώ αριστερά και δεξιά τα ακραία εδώ και εδώ και στο κέντρο που είναι τα 3 εξάρια. Τα 3 εξάρια είναι αόρατα, κωδικοποιούνται, είναι μέσα από τα κομπιούτερ. Και εδώ δεν μας τα βάζουν, έξω όμως τα βάζουν. Και υπάρχει και κάποιος κύριος, εδώ να δώσουμε προσοχή γιατί με πήρανε τηλέφωνο και μου το κατήγγυλαν, κάποιος Ιωάννης Καρδάσης, δεν ξέρω πώς λέγεται, ο οποίος είναι πράκτορας και ο οποίος χρημάτισε στην ΕΟΚ 3-4 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσα, χημικός ονόματι, έτσι, αυτό να, για προς αποφυγή παρεξηγήσεων κλπ. Μου έστειλε και εμένα μια επιστολή ο κύριος αυτός, ο οποίος κόπτεται, λέει, πάρα πολύ για να μην πλανηθούμε όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ότι το barcode system είναι ανώδυνο, δεν έχει καμία σχέση αυτό με το χάραγμα του θηρίου. Τον κύριο αυτόν λοιπόν μάθαμε ότι χρημάτισε στην ΕΟΚ μερικά χρόνια και τον στείλανε εδώ τώρα να παραπλανήσει και τους εκλεκτούς. Ήδη ο κύριος αυτός στέλνει γράμματα προς το Άγιον Όρο, στην Επιστασία του Αγίου Όρου, στους Μητροπολίτες, στην Ελλαδική Εκκλησία, σε όλους εμάς που μαχόμεθα, να συγχύσει τα πράγματα, να αποπροσανατολίσει, αλλά τον έχουμε πάρει είδηση, του το λέμε εδώ και του το λέω εγώ προσωπικά από τούτο το βήμα, ότι δεν περιμέναμε αυτούς τους κυρίους να μας πούνε, μας έχει ενημερώσει ο ίδιος ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αρχηγός πιστεώς μας. Θα ότι... μπορούσατε να σας διακόψω το κύριο αυτό, επειδή τον αναφέρετε και εγώ θέλω διοντολογικό να κάνω και τη δουλειά μου. Ναι. Όχι κάτι άλλο. Εάν τον καλέσω να τον αντιμετωπίσετε στην τηλεόραση. Δεν έχω πρόβλημα. Θα έρθουν και άλλοι στην τηλεόραση να τον αποκαλύψουν. Άνθρωποι ειδικοί που κάνουν έρευνα. Εντάξει, δηλαδή, όχι επειδή αναφέρουμε ονόματα. Διότι, ναι, προσέξτε, κύριε Ζεχρακόπουλε, εγώ δεν είμαι ειδική επί της... Εξακοντίζουμε κατηγορίες. Ένα λεπτό. Δεν είμαι, εγώ δεν έχω αντίρρηση γι' αυτό ότι μπορεί να συμβαίνει. Να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ ειδική επί της πληροφορικής και των κομπιούτερ. Ηλεκτρονικός δεν δηλώνω. Αλλά επειδή συνεργάζομαι και υπάρχουν συνεργάτες μυαλά καταπληκτικά που έχουν κάνει μελέτη και την κοινοποίησαν στην Επιτροπή της συγκεκριμένη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, υπάρχουν αυτά τα μυαλά που θα τους αντικρούσουν ότι ο κύριος αυτός είναι out, τελείως έξω από το θέμα και φαίνεται με αυτές τις επιστολές που στέλνει προς όλους. Είναι για να συγχύσει, να αποπροσανατολίσει και να καθυστερήσει την αντίδραση που θα κάνουμε τη συγκεκριμένη, ας πούμε, τη μελλοντική εμείς ή το Άγιον Όρος ή την οποιαδήποτε διαμαρτυρία. Γι' αυτό τον ανέφερα. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Θυμίζω ότι η Ιερά Σύνοδος επί του συγκεκριμένου με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου έχει αντιδράσει. Βεβαίως, με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου για το 666 και το φακέλωμα. Βεβαίως και εδώ, και προεγκύκλειος. Και διαβάστηκε προς όλες τις Μητροπόλεις και όλα αυτά. Αυτά να λέγονται. Αλλά εδώ το θέμα πρέπει, δηλαδή από την αρχή, πάλι να μπει μπροστά, διότι μας πήρανε φαλάγγι οι κύριοι αυτοί, να δείξουμε ότι θέλουν να μας το βάλουν για μία φορά ακόμα. Ναι, αυτά είναι στην Αμερική, κυκλοφορούν όλοι αυτοί. Είναι σφραγισμένοι ήδη τα άτομα αυτά, που δεν γνωρίζουν βεβαίως ούτε την προφητεία ούτε τίποτα. Που έχουν πάει εθελοντικά, έχουν σφραγιστεί. Και είναι εμφανέστατο, ναι, στο κεφάλι. Κρατήστε το στο φακό να προσθέσω κάτι. Υπάρχουν ότι και αυτό που βλέπετε είναι το ορατό μέρος. Υπάρχει και με λέιζερ, όρατο, μπορεί το να όρατο. Το περάσουμε και στο χέρι. Χωρίς ή και να στο φαίνεται. Κρανίο επάνω. Έτσι. Ναι, ο κύριος αυτός επειδή ήθελε. Το δέχτηκε να... ότι είναι νεοεποχήτης και ότι θέλει είναι να το διαφημίσει. Και θέλει να το διαφημίσει. Κυκλοφορούν πολλοί τέτοιοι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό το. Λοιπόν, έτσι θέλουν το barcode system. Το κυκλοφορεί στο κεφάλι, ούτως ώστε ελέγχεται ανά πάν λεπτών και πού βρίσκεται και τι κάνει και τα πάντα. Καθιστά τους ανθρώπους δούλους, δηλαδή των εβραιοσιονιστικών κατέργων. Μιλάμε για δουλεία άνευ προηγουμένου. Δηλαδή θα μας εντοπίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή πού βρισκόμαστε. Αυτά τα έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές. Όποιος δεχθεί το χάραγμα δεν είναι. Δεν είναι θέμα μόνο συμβολικών, θέλω να πω. Να το καταλάβει πρακτικώς ότι λέτε. Ονόμευση των ατομικών ελευθεριών, το μεγαλύτερο αγαθό, την ελευθερία του ανθρώπου που τη σεβάστηκε ο ίδιος ο παντοδύναμος Θεός, αυτοί μας το καταργούν με το ηλεκτρονικό φακέλωμα και με τις κωδικοποίησεις, δίνοντάς μας
ένα συγκεκριμένο αριθμό στον κάθε πολίτη. Θα είμαστε αριθμοί, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Δηλαδή, καταναλωτής και κατανολούμενος χωρίς προσωπικές ελευθερίες για οτιδήποτε λοιπόν άλλο. Θα υπάρχουν ελευθερίες όμως, να κάνουμε την παρένθεση, όχι θα την κάνω εγώ, ναι, η οποία θα είναι στο ναρκωτικό που θα μπορείτε να επιλέξετε. Από ναρκωτικά θα υπάρχουν ελεύθερα πλέον, ήδη ειδικοί αναλυτές και ο Μιλών, έχω γράψει σχετικά άρθρα, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μάχη κατά των ναρκωτικών έχει παγκοσμίως χαθεί. Τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και στις μεγάλες άλλες δυνάμεις, στις μεγάλες άλλες χώρες, και βαθμιαίως χάνονται οι οποιασδήποτε αναστολές, αντιστάσεις και στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Στα μικρότερα κράτη δηλαδή. Λοιπόν, με τον τρόπο κράτες, αυτό θέλω δηλαδή στο αυτοσυμβολισμό, επειδή πολλοί μπορεί από εσάς αγαπητοί τηλεθεατές να μείνουν στο συμβολισμό και να πούν το 666 δεν με ενδιαφέρει και τι να είναι 999, τι 776. Και αν ακόμη αυτό το αφήσουμε στην άκρη, την ουσία του ζητήματος κοιτάξτε, ότι δια του τρόπου αυτού καταργείται, ελέγχεται η προσωπική σας ελευθερία. Λοιπόν, αυτό το είπαμε και είναι ξεκάθαρο και διαπαντός τρόπου διεισδύουν. Όχι μόνο με το θέμα αυτό το οποίο αναφέρουμε για τις ταυτότητες αυτές τις οποίες είναι έτοιμες να σας παραδοθούν. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα παρακολουθήσετε και με άλλους τρόπους, από κάρτες διοδίων, από κάρτες ασφαλίσεως, από κάρτες, λοιπόν, όλο αυτό το σύστημα θα περάσει δίπλα σας. Ναι, να δείξουμε τις κάρτες όλες αυτές. Οι κάρτες αυτές, δείξτε κοντά, κάντε ένα zoom έτσι κοντινό, να δούνε και στην τηλεφώνικα κάρτα αυτή την ιταλική, παντού, το barcode system από κάτω το βλέπετε, εδώ. Έτσι, λοιπόν, είναι παντού, έχει μπει παντού, που σημαίνει ότι αυτό δεν είναι, θα δείξουμε και τις άλλες κάρτες, όπως και εδώ μας διαφημίζουν, επειδή οι συναλλαγές μπορεί να φτάσουν εκεί που δεν φαντάζεστε, λέει, εκεί που δεν φαντάζεστε, μας δείχνουν και το δαίμονα, εδώ κοιτάξτε. Λοιπόν, ο δαίμονας, το διαφημιστικό μην δείξετε έντυπο. Το όνομα της εταιρείας. Ναι, όχι, όχι, δεν το δείχνουμε. Εκεί που δεν φαντάζεστε, υπάρχει κοιτάξτε. Υπάρχει και κυκλοφορία. Ο αρχηγός λοιπόν του 666 και με το έμβλημά του είναι ο ίδιος ο Σατανάς, ο Αιωσφόρος. Οι αιωσφοριστές λοιπόν αυτή της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, αυτό να το δείξουμε εδώ, έχουν αυτά τα εμβλήματα και δυστυχώς, εδώ να τα δείξουμε αυτά, τη σκαμπάλα το έμβλημα, εδώ πέρα του χιτλεροφασισμού το έμβλημα εδώ. Εδώ προσέξτε, πεντάκτηνα και εξάκτηνα πεντάλφες ευρεοσιονιστικές. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν μπει και στα κόμματα, τα κόμματα τα πολιτικά που τα έχουμε κάνει εδώ, γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και αυτά πρέπει να τα δείξουμε, διότι μόνον έτσι αποκαλύπτονται αυτοί οι κύριοι, διότι αυτοί φοβούνται το φως. Το σκοτάδι φοβάται το φως. Ιδού. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, Ολυμπισμός, Συνασπισμός, Εθνικό Κόμμα και λοιπόν όλα τα κόμματα, τα εμβλήματα των κομμάτων είναι της νέας εποχής και νέας τάξεως πραγμάτων. Εδώ κοιτάξτε το πεντάκτηνο, ετούτο εδώ, το πεντάκτηνο. Λοιπόν, συνεχώς με τις πεντάλφες, με τις εξάλφες, ο πυρσός εδώ πέρα των αιωσφοριστών στη Νέα Δημοκρατία και παντού λοιπόν, γι' αυτά παρετήθηκε η κυρία Άννα Συνοδεινού για τα τόξα, τα αιωσφορικά, για τα ουράνια τόξα τα αιωσφορικά της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Λοιπόν, να μην μας κάνει εντύπωση το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, αφού οι ίδιοι, το ίδιο το κράτος, πατρονάρει και συνενεί, έτσι, ότι θέλει να κωδικοποιηθούν οι πολίτες του, να γίνουν σκλάβοι, παρακαλώ να δείξουμε εδώ όλες αυτές τις κάρτες. Είναι η ελληνική κάρτα, η ιαπωνέζικη κάρτα, η ιρλανδέζικη κάρτα, Αλγερία, αλγερινή κάρτα, το Αμάν, αραβική, Ιταλία, Γαλλία. Είχαν την ευγενή καλοσύνη το μοσαϊκό, να το μου φακό. Τη στείλουν, ναι, αυτή, παρακαλώ ένα πολύ κοντινό. Όλα με barcode ή με microchip, το βλέπετε εδώ, ναι, το barcode και το άλλο πιο πάνω, πιο κάτω και με microchip. Αυτά έτσι είναι, δηλαδή για να αστυνομεύονται οι πολίτες. Τηλεφωνικές κάρτες, κάρτες συναλλαγών, κάρτες τηλεδιοδιακές, κάρτες στα σούπερ μάρκετ, κάρτες στις τράπεζες, κάρτες παντού. Λοιπόν, αυτές οι κάρτες παίζουν το ρόλο της αχρημάτου συναλλαγής. Δηλαδή, εντός ολίγου θα αποσυρθεί το χρήμα, και αυτό είναι γνωστό και μας το έχουν πει και στο βιβλίο αυτό που έδειξε τις προάλλες, το σύστημα του χρήματος, το 666 το έχει εδώ, ότι το νέο σύστημα χρήματος είναι η αχρήματο συναλλαγή του 666. Λοιπόν, πρέπει να το καταλάβουμε ότι
αυτοί που θα δεχθούν να μην παίξουν το παιχνίδι, δηλαδή να μην μπουν στο σύστημα της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, πρέπει να κάνουν τις αντιστάσεις τους και να αποχωρήσουν εντός ολίγου από το σύστημα το νεοεποχήτικο. Διότι διαφορετικά εμείς που αντιδρούμε, έτσι, δεν θα έχουμε εύνοια καμία από το κράτος. Δεν θα είμαστε οι πολίτες του που θα μας μεταχειρίζεται κατά το χειρότερο τρόπο. Δεν θα την χάνουμε συναλλαγών, αποδοχών. Δεν θα την χάνουμε, δηλαδή θα είμαστε εκτός συστήματος. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι όσοι θέλουμε να δείξουμε διαμαρτυρία μας, να ξέρουμε ότι έρχονται σκληρές μέρες. Έρχονται άσχημες μέρες και ο ίδιος ο Κυριός μας το είπε αυτό. Εδώ λέει η εβδομάδα των λογαριασμών, για να δούνε και αυτό οι τηλεθεατές. Αύριο πρέπει να πληρώσετε τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την ΕΙΔΑΠ. Παραμεθαύριο την Αλφα Κάρ, τη Βίζα, την Αλφα Λίζινγκ κλπ. Εσείς πνιγμένοι στις δουλειές σας, δεν έχετε κανέναν να τρέξει για τους λογαριασμούς που τρέχουν. Τι κάνετε? Μπαίνετε στο σύστημα των καρτών, που δείχνουν εδώ ένα σωρό φακέλους δήθεν, με αυτές ας πούμε τις παγίδες και τις μεθοδεύσεις, ότι απλουστεύετε το άγχος σας, δεν έχετε άγχος, αναλαμβάνει συγκεκριμένη τράπεζα έτσι τις συναλλαγές σας και έτσι χάνετε εσείς το λογαριασμό, παίρνετε μια τέτοια καρτούλα, είτε Visa είτε Diner οτιδήποτε, και σε λίγο χάνετε και την αίσθηση του χρήματος, διότι όποιος συναλλάσσετε με αυτό, ήδη μας έχουν γίνει πολλές καταγγελίες, ότι μπαίνουν τόκοι, επιτόκια, μπαίνουν φοβερά πράγματα επάνω, χάνεις την αίσθηση και δεν ξέρεις τι έχεις ψωνίσει και αν σε φτάνουν τα χρήματα. Και τελικώς βρίσκεσαι χρεωμένος με τόκους και σου αφαιρούν και το σπίτι. Αυτό είναι το δαιμονικό μυαλό των ευρεοσιονιστών. Δηλαδή να περάσουν όλες οι περιουσίες των Ελλήνων στις τράπεζές τους, στις κεντρικές τραπεζές τους, να μας δημιουργήσουν το τεχνητό μετά τις ευρωεκλογές που θα γίνει τεχνητός πληθωρισμός, γονάτισμα οικονομικό, το 5.000 να γίνει εκατοστάρικο και οι Έλληνες να κοιτάνε πώς να βρούνε χρήματα και να μην αντιδράσουν για τα παιχνίδια που παίζονται, για τα εδάφη που αφαιρούνται, για τα εθνικοθρησκευτικά μας θέματα, για τη Βόρειο Ήπειρο, για τη Θεσσαλονίκη και μια ωραία πρωία θα ξυπνήσουμε και θα μας λένε θέλετε διαβατήριο να εισέρχεστε από την Λάρισα και πάνω ή από εδώ και κάτω. Λοιπόν, εδώ εάν δεν αντιδράσουμε, πρέπει να πάψει η αδιαφορία, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Εδώ το δείξαμε τι θα μας κάνουν. Λοιπόν, θα το επιτρέψουμε εμείς λοιπόν να γίνουμε, να περάσουμε στα κομπιούτερ. Εδώ κοιτάξτε, το κομπιούτερ πώς σχηματίζει το πρόσωπο. Δείξτε. Φωτογραφία με ακτίνες λέιζερ σχηματίζεται το πρόσωπο. Εδώ. Λοιπόν, αυτό θα μας περάσει, θα έχουν τη φωτογραφία μας με ακτίνες λέιζερ μέσα στο κομπιούτερ. Θα μας εντοπίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και θα μας εντοπίζουν γιατί εμείς θα έχουμε αποδεχτεί το 666 και θα είμαστε κωδικοποιημένοι. Εάν δεν το αποδεχθούμε, δεν μπορούν να μας εντοπίσουν όσα τεχνητά μέσα και αν διαθέσουν αυτοί οι κύριοι. Λοιπόν, εδώ θέλουμε τώρα να πούμε ότι, να κάνουμε αναφορά και στην προφητεία και στον κύριό μας, ότι όπως στην πρώτη παρουσία του ο Κύριος είχε μιλήσει και τα πάντα μαρτυρούσαν στην πρώτη παρουσία του Κυρίου ότι έρχεται ο Μεσσίας, έτσι και τώρα τα γεγονότα τα σημερινά βοούν από μόνα τους ότι ετοιμάζεται ο Αντίχριστος, ότι έρχονται δύσκολες μέρες και θα το επιτρέψει βεβαίως εκείνος ότι είμεθα σε εσχατολογικές εποχές, μας το δείχνουν τα σημεία των καιρών και ουδε μία αμφιβολία πρέπει να έχουμε γι' αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, πρέπει τούτη την ώρα να ενεργοποιηθούν όλοι οι επίσκοποι, οι ιερείς και οι αρχιερείς και να μην κοιτάνε τις καρέκλες και τους θρόνους και όλα αυτά τα έσχη που βλέπουμε που συντελούνται τούτη την ώρα εις βάρος της ενότητος της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας και δείχνουμε ένα πρόσωπο με αυτόν τον τρόπο φρικτό και απέναντι στους εχθρούς μας και απέναντι στους φίλους μας. Λοιπόν, θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία η ταγή μας για τα θέματα του σφραγίσματος, δηλαδή για τη σωτηρία των ψυχών όλων εμάς, διότι αυτοί φέρουν μεγάλη ευθύνη, και να μην σιωπούν και να λένε διότι το μεγαλύτερο είδος αθείας είναι η σιωπή. Το είπε και ο Στουδίτης, ο Θεόδωρος Στουδίτης. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να σιωπούν, είναι εγκληματική η σιωπή και σας το λέμε εδώ, πρέπει να επανέλθει το θέμα τάχιστα με ταχύτατο ρυθμό και να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι τούτη την ώρα σιωπηρός μας φραγίζουν. Μας βάζουν τηλεδιοδιακές κάρτες για να μας εντοπίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή που θα βρισκόμαστε. Περάσαμε από την Ελευσίνα, μπήκαμε στη Χαλκίδα, βγήκαμε από τη Χαλκίδα. Θα μας εντοπίζουν. Εμείς θέλουμε να πληρώνουμε με τον παλαιό τρόπο και έτσι θα εξακολουθήσουμε. Δεν πρόκειται να παραλάβουμε, σας το λέμε από εδώ, καμία κάρτα,
Κανένα σύστημα εβραϊκό που υπονομεύει την ατομική μας ελευθερία μας ελέγχει και μας καθιστά δούλους, ποτέ δεν θα το αποδεχτεί ο ελληνικός λαός αυτό. Διότι έχει και την προφητεία και έχει την ενημέρωση και την προειδοποίηση από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, να ετοιμαζόμαστε για αγώνες και για μάχες, διότι μέχρι εδώ ήταν ο εφησυχασμός και η αδιαφορία. Λοιπόν, το βόλεμα τελείωσε. Όσοι θέλουν να αντιδράσουν, θα αντιδράσουν και θα αντισταθούν. Όσοι δεν θέλουμε να αντιδράσουμε, θα παραμείνουμε και θα προσκυνήσουμε το θηρίο, όπως λέει ο Ιωάννης της Αποκαλύψεως. Και το θηρίο είναι το 666. Και να τονίσουμε και αυτό, ότι όσοι προσκυνήσουν το 666 και τον αριθμό αυτού, αυτοί θα γεμίσουν κακό έλκος. Ήδη από τώρα τα προμηνύματα μας τα δείχνουν. Διάφοροι ιοί μεταστρέφονται, γίνονται μεταλλαγές κλπ. Παρουσιάζονται νέες ασθένειες στον πλανήτη Γη. Παρουσιάζονται νέα έλκη, νέες καταστροφές, σεισμοί, λοιμοί. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε? Συνεχώς ανακαλύπτουμε και νέες ασθένειες. Λοιπόν, καρκίνους, AIDS, κακό έλκος, ο καινούριος ιός αυτός που ενέσκυψε στην Ευρώπη και έρχεται και στην Ελλάδα, όπου εντός 24 ωρών λένε ότι είναι το πυράνχα του σώματος. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε να δούμε? Καλά, επί του προκειμένου υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση? Ναι, ναι. Ότι προϋπήρχε ως προϋπήρχε, ναι, και έγινε τώρα κάποια... Ναι, ναι. Μια μετάλλαξη. Μετάλλαξη. Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι εμείς να κοιτάξουμε να αντιδράσουμε, και αν δεν αντιδράσει η κεφαλή, η οποία δυστυχώς μέχρι στιγμής σιωπά και δείχνει πλήρη αδιαφορία για τα θέματα αυτά που συζητήσαμε και είπαμε, δηλαδή για τον εκφυλισμό, για τη σύψη, για την προώθηση των ναρκωτικών. Η ιεραρχία έπρεπε τούτη την ώρα να μπει μπροστά και να καταγγείλει στον ελληνικό λαό τα παιχνίδια που συντελούνται και την εξόντωση δηλαδή όλων των Ελλήνων. Έπρεπε να ξεσηκώσει σε πανεθνικό συλλαλητήριο, και ας μας λένε σοβινιστές και ας μας λένε φασίστες κλπ. Φασίστες εντός ολίγου, τα αναγραφόμενα συνθήματα τα είδατε στους δρόμους. Λένε παπάδες φασίστες, κάτω η Ορθοδοξία, κάτω το έθνος κλπ. Εμείς δεν θα τα αποδεχθούμε αυτά. Θα δώσουμε το αίμα μας, γιατί έχουμε 2.000 χρόνια, πώς θα σώσουμε τις ψυχές μας πρέπει να κοιτάξουμε. Λοιπόν, γιατί σε αυτόν τον κόσμο έρχεσαι και λέει ο Κύριος, τι κι αν κερδίσεις όλον τον κόσμο και ζημιωθείς την ψυχή σου. Λοιπόν, δηλαδή ήρθαμε εδώ πέρα, κάναμε την αποστολή μας. Τελειώσαμε και η ψυχή μας τι ωφελήθηκε? Γιατί και αν κερδίσαμε 3 εκατομμύρια. Βλέπουμε όλους αυτούς τους εκατομμυριούχους που η ψυχή τους τρέμει και που τα λεφτά τους είναι κατατεθειμένα πάλι στις εβραϊκές τράπεζες. Εκεί. Ξανά σε αυτούς. Λοιπόν, πόσο τρέμει το φιλοκάρδι τους. Εγώ προσωπικά χαίρομαι που δεν έχω δραχμή, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Και δεν με ενδιαφέρει τι και αν με κυνηγήσουν, ούτε για τις καταθέσεις μου, ούτε Λά, για τίποτα. Είπαμε ότι ξεφεύγουμε από το προσωπικό λοιπόν, πλαίσιο. Θέλω να πω το πλαίσιο. Δηλαδή, σαν παράδειγμα. Δεν πέρασε παράδειγμα. Φύγει. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν ένας σωστός χριστιανός. Αυτό θέλω είναι, να βέβαια, πω. Οι άνθρωποι έχουν πέντε δραχμές. Βεβαίως, δεν βεβαίως, υπάρχει θέμα. Αλλά όμως. Κυρία Δουράκη, κάτι να σας διακόψω. Ναι, όχι, για να μην. Συγγνώμη ένα λεπτό για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, το θέμα είναι όσες καταθέσεις να έχει στην τράπεζα σε καιρό ανάγκης που λένε τα έχω για την υγεία μου, για το νοσοκομείο κλπ. Πρέπει να γνωρίσουν όλοι οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν τούτη την ώρα ότι δεν θα ισχύσουν, γι' αυτό το λέγω αυτό, τα χρήματα οπότε ματαιοπονούν. Διότι όταν θα γίνονται αχρήματες συναλλαγές, τα χρήματα περνάνε στους κυρίους αυτούς και θα σε εξαναγκάσουν να λάβεις κάρτα για να μπεις στο νοσοκομείο. Και θα γίνεται συναλλαγή με την κάρτα του 666, κάρτα υγείας, κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, που σημαίνει ότι εγώ, η Ορθόδοξος Χριστιανή, αποδέχομαι την κάρτα και κάνω τη συναλλαγή μου πλέον μέσω του 666. Λοιπόν, άρα δεν μας συμφέρει να έχουμε χρήματα στις τράπεζες. Κυρία Δωράκη, επειδή θέλω το θέμα, το τοποθετείτε βεβαίως και σε πρακτική βάση, αλλά κυρίως δίδεται μεγάλη σημασία στο θρησκευτικό μέρος και καλά κάνετε, στο συμβολισμό αν θέλετε, και από ένα σημείο, εντάξει, περνάει ίσως σαν υπερβολή στα μυαλά ορισμένων νέων ανθρώπων που έχουν κάποιες, έτσι τους έμαθαν, σύγχρονες σε εισαγωγικά αντιλήψεις και δηλαδή τι λέει τώρα η κυρία αυτή από την τηλεοψία. Εγώ θα πω κάτι συγκεκριμένο, ότι σε πρακτικό επίπεδο, ότι να λάβετε υπόψη σας ότι ο τρόπος αυτός του φακελώματος που γίνεται από όλες τις μεριές, και είτε με το πλαστικό χρήμα που είπε η κυρία Δουράκη, είτε με τον άλλο τρόπο παρακολουθήσεως των κινήσεών σας, η υποδούλωση αυτή η οποία γίνεται στο σύνολο και σε έναν έναν χωριστά, είναι, αυτό πρέπει να το δεχτείτε αδιαμφισβητήτως. Δηλαδή ψάχτε το με το μυαλό σας, τον τρόπο αυτό που προχωρεί, πού καταλήγει.
στο καταλήγει για μέναν, έχετε μία πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία. Καταλήγεται, μισό λεπτό, καταλήγει σε αυτό τελικά. Είναι αυτό το οποίο δεν είναι ανάγκη δηλαδή να παρουσιαστείτε και να πείτε θέλω, φέρτε κοντά το φακό, στο ένα κοντινό πλάνο αν θέλετε. Δεν είναι να παρουσιαστείτε και να πείτε θέλω να σφραγιστώ για να με παρακολουθείτε σε κάθε μου κίνηση, να με ελέγχετε εν τη αυτή περιπτώσει και γιατί όχι με μικροκύματα να μου κατευθύνετε τις κινήσεις ή να μου κατευθύνετε τις σκέψεις, τα πάντα. Είναι το ζήτημα ότι και αυτό να μην κάνετε με τον άλλο ολόκληρο τον τρόπο οπωσδήποτε θα ελέγχεστε. Αυτό σας αρέσει, ακολουθήστε το. Ακολουθήστε και μην νομίζετε ότι φτάνουμε σε κοινωνία τάξης και σειράς. Φτάνουμε σε κοινωνία πλήρους αμοραλισμού, πλήρους ξεχαρβαλώματος, την οποία ήδη παρατηρείτε. Για να δείξω, βλέπετε πώς πηγαίνει. Σε ποια κοινωνία ξεχαρβαλώματος φτάσαμε, παρακαλώ δείξτε αυτό. Η νέα μόδα λένε τα ευρεοσιονιστικά περιοδικά, το Μπαζάρ και διάφορα άλλα που διαφημίζουν, παρακαλώ, ότι οι νέοι μας πρέπει να φοράνε φούστες, νταντελωτές. Είναι η καινούργια μόδα. Φούστες νταντελωτές για τους νέους. Ακούτε και φρίξτε. Τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μας και θα δουν είναι τα μάτια μας. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων που καθιστά. Δηλαδή τους γνήσιους, ας πούμε, αρσενικούς, τα αρσενικά παιδιά μας, τα κάνει αμφί. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, από εκεί και μετά, εμείς δεν αποδεχόμεθα αυτά και πρέπει να πούμε ότι ο Κύριος μας επιτρέπει τούτη την ώρα την εμφάνιση του Αντιχρίστου, διότι λόγω της γενικής αποστασίας, διότι γίναμε αποστάτες, διότι δεν ενδιαφερόμεθα πλέον ούτε για την ψυχή μας, ούτε για το έθνος μας, ούτε για την παραδοσή μας, ούτε για τίποτα. Και γι' αυτό σήμερα καλούνται όλοι οι Έλληνες να αρνηθούν το Άγιον Βάπτισμα που είναι η δωρεά σφραγής του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή, του Τριαδικού Πνεύματος. Δηλαδή, όταν βαπτιζόμεθα, αποτασσόμεθα, λέει, αποτάσσομαι τον Σατανά, το ξέρετε αυτό, λένε πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα κλπ. Και όλα αυτά. Λοιπόν, φοράμε και ντυνόμαστε την ιερά σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, συντασσόμεθα με τον Ιησού Χριστό και την Αγία Τριάδα. Τώρα λοιπόν, καλούμεθα, όταν θα αποδεχθούμε τούτα τα πράγματα, κύριε Ζαφυρακόπουλε, και αυτά που δείξαμε, καλούμεθα όλοι οι Έλληνες να αποβαπτιστούμε. Και θα αποβαπτιστούμε άμα αποδεχθούμε τα καινούργια συστήματα, τα εβραϊκά, δηλαδή το 666 τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Διότι είναι χάραγμα. Και σιγά σιγά θα φύγει χάρη του Αγίου Πνεύματος, αποσύρεται ο Κύριος, διότι το λέει κατηγορηματικά, ότι Χριστόν και Αντίχριστον δυσί κυρίεις δεν δύναστε εργάζεστε. Δεν μπορούμε και τους δύο και με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο πόδι εκεί, γιατί έτσι μας βολεύει. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι έρχονται σκληρές μέρες, ότι θα πολεμήσουμε, ότι θα αντιδράσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, διότι δυστυχώς σήμερα από κληρικούς, και το λέω αυτό με τα λύπης μου, ακούγονται ένα σωρό ανοησίες. Όχι βεβαίως από όλους τους κληρικούς. Μιλάμε δυστυχώς όμως, η υγιής μερίδα των κληρικών είναι οι ολίγοι. Από τους περισσότερους λοιπόν ακούγονται τα εξής φεδρά. Ότι και λένε και με παίρνουν εμένα συνεχώς τηλέφωνα και μου λένε κυρία Δουράκη, εδώ μας είπε ο τάδε πνευματικός να ολοκληρώσουμε. Ναι. Ο τάδε ιεράρχης, αρχιερέας κλπ. Ο εξομολόγος μου μας είπε ότι ουδέν φόβον φέρετε τη στιγμή που έχετε στην ψυχή σας και θα τα ακούσουμε κατά κόρον αυτά στην πορεία των πραγμάτων και από άλλους κληρικούς οι οποίοι θέλουν να ρίξουν στην κόλαση, δηλαδή, γιατί εδώ μιλάμε για βάπτισμα κολάσεως και πυρός πλέον. Δηλαδή, όταν αρνηθούμε αυτό το βάπτισμα το δικό μας και αποδεχθούμε το 666, βαπτιζόμεθα λοιπόν στο πύρτο εξώτερον της κολάσεως και του αιωσφόρου και γινόμασταν αιωσφοριστές όλοι. Λοιπόν, μη γέννησε τον Παναγία μου. Ή αν δεν σας αρέσει, ο τρόπος με τον οποίο το τοποθετεί, το θεωρείται υπερβολικό ή θρησκοληπτικό το της κυρίας Δουράκη, επανέρχομαι από τη δική μου πλευρά και λέω, φανταστείτε την κοινωνία σας πώς τίνει, πού, σε ποιο σημείο ελέγχου προσωπικού πλέον μέχρι την τουαλέτα που λέμε και κατευθύνσεως και επαναλαμβάνω, μη σκεφτείτε περί τάξεως κοινωνίας, κοιτάξτε γύρω σας τι γίνεται σε όλες τις κοινωνίες αρχίζοντας από την Μητρόπολη, τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου πλέον η μία στις δύο οικογένειες είναι διαλελειμμένη υποχείριο των ναρκωτικών κτλ. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω, κύριε Ζεφυρακόπουλε, με δύο λόγια θα κλείσετε, ναι, κυρία ότι την δύναμη του Τιμίου Σταυρού, το οποίο είναι το άγιον σύμβολο των Ορθοδόξων λαών και κρατών και έχει τη Θεία Χάρη του Χριστού που την έχουμε με το Θείον και Άγιον Βάπτισμα. Όταν λοιπόν εμείς καλούμεθα, αρκούμεθα στο Άγιον Βάπτισμα και στη σφραγίδα του Αγίου Βαπτίσματος, είμεθα
κατοχυρωμένοι, περιφρουρημένοι και όχι μόνο αυτό, αλλά και είμαστε και στα μυστήρια και στη λατρεία της Εκκλησίας κανονικά. Λοιπόν, θα πρέπει να προφυλαχθούμε, να αντιδράσουμε και να μην είμαστε ευκολόπιστοι σε ορισμένους κληρικούς που λένε όλα τούτα τα φεδρά ότι ουδέν φόβον φέρετε, γιατί θα τα ξανακούσουμε κατά κόρον αυτά. Εσείς που έχετε, που σας έχει ενεργοποιήσει ο Κύριος, δώστε τη μάχη σας, αρνηθείτε το σύστημα το σιωνιστικό με όλες σας τις δυνάμεις, με τη βοήθεια βεβαίως πάντοτε δια της προσευχής Θείας Κοινωνίας Εξομολογήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που εξήλθεν εικόνη να νικήσει και θα νικήσει, τους το λέμε από τούτο το βήμα. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστώ, κυρία Δουράκη. Αγαπητοί φίλοι, μέσα στη μαραθώνια αυτή πορεία του 1,5 περίπου μήνα των εκπομπών με την κυρία Δουράκη, δύσκολες εκπομπές, γνωρίζω πολύ καλά ότι κοντά στην κυρία Δουράκη, που την έχουν χαρακτηρίσει με διάφορους χαρακτηρισμούς, ακολουθώ και εγώ την πορεία μου, δεν πειράζει όμως, στην κεντρική του γραμμή τουλάχιστον, το θέμα το οποίο απασχόλησε όλες τις εκπομπές με βρήκε σύμφωνο. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένες παράμετροι που άνθρωποι είμαστε, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, αλλά κυρίως στις λεπτομέρειες και σε ορισμένες αναφορές περί διαφόρων θεμάτων είχα εγώ την άποψή μου. Σημασία έχει ότι στα κεντρικά θέματα συμφωνήσαμε με την κυρία Δουράκη. Υπενθυμίζω ότι με δύο λόγια, ότι το φακέλωμα των πολιτών δια του barcode system, τα ναρκωτικά, η ομοφιλοφιλία, ο αμοραλισμός και όλα όσα παρεμφερή φαινόμενα παρατηρούνται στις κοινωνίες μας, ο ισοπεδωτισμός τελικά, καταναλωτής καταναλούμενος, ο οικουμενισμός εν τέλει, οδηγούν στην υποδούλωση των κοινωνιών και εν προκειμένου της δικής μας κοινωνίας στον σιωνισμό, ο οποίος, όπως ξέρετε, πήρε και την έγκριση των Ηνωμένων Εθνών, ήρθε η σχετική καταδίκη μόλις προελαχίστου χρόνου και φυσικά στις επιδιώξεις του. Κύριε Σπυρακόπουλε, ζητώ συγγνώμη, αλλά υπάρχει κάτι το πολύ. Ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για μισό λεπτό. Άλλη φορά, κυρία Δουράκη, κλείνει η εκπομπή, γιατί βγαίνει το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Την άλλη φορά θα καταγγείλετε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ και είναι λάθος που διακόψατε, γιατί έχουμε και υποχρεώσεις προς αυτό το κανάλι που μας έδωσε, όπως ξέρετε, και χρόνο και κάθε αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι, σας καληνυχτίζουμε και πάλι με την κυρία Δουράκη. Πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι κοντά να τα πούμε. Πριν κλείσω, να πω ότι την άλλη Παρασκευή θα γίνει με έναν ειδικό σε θέματα του barcode system μια εκπομπή 11 με 12, εξαιρετική εκπομπή, τον οποίο έχω εγκρίνει εγώ να έρθει να σας παρουσιάσει ορισμένα στοιχεία του barcode system. Ακόμη να πω ότι την Κυριακή το βράδυ στις 10 η ώρα θα είναι ο κύριος Σοφιανόπουλος Σωτήρης, ο οποίος απέσπασε προχθές τα συγχαρητήριά σας για όσα είπε. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας.